πρώιμα συμπτώματα του διαβήτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια από τις διαταραχές που επηρεάζουν το πώς το σώμα σας χρησιμοποιεί τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος. Ανεξάρτητα από το πώς εκδηλώνεται, ο διαβήτης σημαίνει ότι έχετε υπερβολική συσσόρευση ζάχαρη στο σώμα. Η γλυκόζη είναι μια ουσία που είναι ζωτική σημασίας για την υγεία σας. Εξάλλου, είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας για τα κύτταρα που αποτελούν τους μύες και τους ιστούς σας, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου σας. Όταν το σώμα σας δεν επεξεργάζεται σωστά τη γλυκόζη, μπορεί να υπάρξουν κάποιες σοβαρές αρνητικές συνέπειες καθώς αυτό παρεμποδίζει τη λειτουργία των άλλων οργάνων σας. Ο χρόνιος διαβήτης περιλαμβάνει τους τύπους 1 και 2. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες μορφές διαβήτη που είναι συνήθως αναστρέψιμες, όπως ο προδιαβήτης και ο διαβήτης κύησης. Δεδομένου ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία, σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε τα 8 αρχικά συμπτώματα του διαβήτη που θα σας βοηθήσουν να τον εντοπίσετε. Ποιες είναι οι αιτίες του διαβήτη? Ο διαβήτης εμφανίζεται όταν το σώμα σας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή χάσει την ικανότητά του να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Η ινσουλίνη είναι μια ουσία που παράγεται από το πάνκρεας και η κύρια λειτουργία της είναι η μείωση της ποσότητας γλυκόζης στο αίμα σας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ακριβής εξήγηση για την αιτία του διαβήτη τύπου 1. Μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία προκαλεί την αυτοκαταστροφή των κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη στο πάνκρεας. Ο προδιαβήτης και ο διαβήτης τύπου 2 εμφανίζονται όταν τα κύτταρα σας είναι ανθεκτικά στην ινσουλίνη και το πάνκρεας δεν μπορεί να παράγει αρκετά ώστε να το αντισταθμίσει αυτό. Οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να προκαλέσουν αντίσταση των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη. Εάν το πάνκρεας σας δεν μπορεί να παράγει την απαραίτητη ποσότητα, η γλυκόζη θα συσσωρευτεί στην κυκλοφορία του αίματος και θα οδηγήσει σε διαβήτη κύησης. Τα αρχικά συμπτώματα του διαβήτη. Πολλά από τα πρώιμα συμπτώματα του διαβήτη μπορεί να συγχέονται με άλλες ασθένειες. Για το λόγο αυτό, μόλις έχουν παρατηρηθεί, είναι καλύτερο να κάνετε τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωση. 1. Υπερβολική δίψα. Όταν η γλυκόζη δεν απορροφάται σωστά, η συσσόρευσή της στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Αυτό μεταβάλλει την κανονική παραγωγή σάλιο και αυξάνει το αίσθημα της δίψας. 2. Συχνούρια. Οι ασθενείς με διαβήτη χρειάζονται συχνή ούρηση επειδή οι νεφροί τους εργάζονται σκληρότερα προσπαθώντας να φιλτράρουν την περίσσια ζάχαρη από την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό μειώνει την ικανότητά σας να διαλύσετε τις τοξίνες και μπορεί να προκαλέσει άλλες δυσκολίες στη λειτουργία του ουροποιητικού σας συστήματος. 3. Διαταραχές ύπνου. Όταν το υψηλό σάκχαρο στο αίμα δεν ελέγχεται σωστά και εγκαίρως, ένας ασθενής μπορεί να αρχίσει να παρουσιάζει διαρκείς διαταραχές στον ύπνο. Ο διαβήτης τύπου 2 συνήθως συνοδεύεται από αϋπνία ή κάποιο είδους ανησυχία κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης. 4. Αργή επούλωση. Ένα από τα πρωταρχικά σημάδια του διαβήτη είναι τα δερματικά έλκη ή πληγές που χρειάζονται πολύ χρόνο για να θεραπευτούν ή δεν θεραπεύονται καθόλου. 5. Ουρολίμωξη. Εάν το σώμα σας χάσει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος, το ανοσοποιητικό σας σύστημα γίνεται ασθενές. Αυτό, εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στα νεφρά σας, αυξάνει την ευαισθησία σας στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. 6. Προβλήματα στα πόδια. Οι ασθενείς με διαβήτη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ποδιών τους. Αυτό το τμήμα του σώματος μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος, κατακράτηση υγρών και μια ποικιλία άλλων συμπτωμάτων που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου.
7. Θολή όραση. Η αφυδάτωση που προκαλείται από τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να επηρεάσει την υγεία της όρασής σας. Τα αιμοφόρα αγγεία είναι συχνά κατεστραμμένα και μπορεί να εμφανιστεί θολή όραση. 8. Ξηροδερμία. Όταν αναπτύσσεται διαβήτη τύπου 2, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος που επηρεάζουν το δέρμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ασθενείς συχνά υποφέρουν από ξηροδερμία ή απώλεια σφριγιλότητας. Πώς διαγνώσκεται ο διαβήτης? Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε διαβήτη, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό. Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει την πιθανότητα ότι η θεραπεία σας θα είναι σε θέση να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του διαβήτη στο σώμα. Ο γιατρός μπορεί να προτείνει μια από τις ακόλουθες εξετάσεις για να επιβεβαιώσει εάν έχετε ή όχι αυτήν την ασθένεια. Δοκιμή γλυκοαιμοσφαιρίνης ή ένασι. Αυτή η ανάλυση παρακολουθεί το μέσο όρο του σακχάρου σας σε διάστημα 2 ή 3 μηνών. Τυχαία δοκιμή σακχάρου αίματος. Δοκιμή σακχάρου αίματος με νηστεία. Δοκιμή ανοχής στη γλυκόζη από το στόμα. Μόλις επιβεβαιωθεί η διάγνωσή σας, πρέπει να δεσμευθείτε να βελτιώσετε πλήρως τον τρόπο ζωής σας. Μαζί με τα φάρμακα που θα σας συνταγογραφηθούν, αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.